Συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι στο Grand Resort Πελοποννήσου κερδίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση που οργανώνει το Συνδικάτο Φυσιτισμού Τουρισμού Αττικής σε συνεργασία με επικρισιακά σωματεία του κλάδου. Η σημερινή κινητοποίηση, σε συνέχεια προηγούμενων κινητοποιήσεων και δράσεων, μαζί με αυτές που θα ακολουθήσουν, έχουν ένα βασικότατο σκοπό. Να αντιληφθούν οι εργοδότες και οι κυβερνώντες ότι είμαστε άνθρωποι με αξίες, ανάγκες και αξιοπρέπεια. Δεν είμαστε αριθμοί σε λογιστικά βιβλία και ισολογισμούς. Όχι, κύριοι, αρνούμαστε να είμαστε νούμερα στους ισολογισμούς σας. Τα μέτρα που έχουν παρουσιαστεί ως προσωρινά για τη δίθεν στήριξη των εργαζομένων είναι γελία και άκρως επικίνδυνα. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Θυμόμαστε τις προσωρινές περικοπές του 12 σε μισθούς και επιδόματα, σε δώρα και συντάξεις, σε εισφορές των εργοδοτών και την ελευθερία των απολύσεων με περιορισμό των χρηματικών αποζημιώσεων. Όλα αυτά ξεκίνησαν ως προσωρινά και συνεχίζουν να αλλάζουν προς το χειρότερο. Οι ίδιοι που επέβαλαν τότε την οικονομική καταστροφή της χαμηλής και μεσαίας τάξης, διαλύοντας οικογένειες και όνειρα Ελλήνων και ξένων συναδέλφων, οι ίδιοι θέλουν να μας επιβάλλουν το οικονομικό στραγγαλισμό για να μας μετατρέψουν σε πραγματικά φτηνά αναλώσιμα αντικείμενα στους μηχανισμούς των επιχειρήσεών τους. Γιατί λέω στο μηχανισμό των επιχειρήσεών τους? Μα δεν κυβερνούν αυτοί από το Μαξίμου ή από κάποιο επιτελείο του. Το μάνα τους θέλουν και επιτελεία. Αυτοί είναι οι υπηρέτες της ΠΟΚΣ, του ΣΕΠ, των διαφόρων εργοδοτικών ομοσπονδιών. Αυτοί κυβερνούν πραγματικά. Αυτοί οργανώνονται και συνδικαλίζονται. Δεν είναι όμως τόσο δυνατοί όσο θέλουν να δείχνουν. Τρέμουν στην πραγματικότητα ακόμη και στην ιδέα του μαζικού και δυναμικού συνδικαλιστικού κινήματος. Πρέπει να γίνουμε η μάζα που θα ανατρέψει και θα ισοπεδώσει τα αισθητά του σχέδια. Εμείς είμαστε οι δυνατοί. Την πραγματική δύναμη την έχουμε εμείς. Χωρίς εμάς τους εργαζόμενους, όλοι αυτοί κύριοι θα ήταν ένα τίποτα. Όπως αποδείχθηκε για άλλη μια φορά στη δυναμική και συγχρόνως ειδική κατάληψη του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, ότι επισκεφτήκαμε μέλη της πραγματικής κυβέρνησης. Αυτοί έδωσαν εντολή στους υπαλλήλους υπουργούς τους να μας δεχτούν. Έτσι έγινε και συναντήσαμε την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας να πούμε τα αιτήματά μας για τον κλάδο και τις ανησυχίες και τους φόβους των εποχικών υπαλλήλων στον τουρισμό και τον επισκεπτισμό. Διότι ο χειμώνας που θα έρθει, ο χειμώνας που μας περιμένει, θα είναι ο χειρότερος και από την χειμερινή περίοδο την εποχή των μνημονίων. Με πενικρό στην ουσία εισόδημα το καλοκαίρι, ποιος θα ζει στο χειμώνα? Δεν ενδιαφέρονται πως ζούμε? Τότε δεν υπάρχει λόγος να μας ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει και εμάς που θα βρουν αυτοί να μας δώσουν αυτά που πρέπει να εισπράξουμε για το πλούτο που τους χαρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, τα χαρίσαμε όλα αυτά, τα δισεκατομμύρια ευρώ για τα ψίχουλα που είναι διατεθειμένοι να μας χαρίσουν. Εμείς οι εποχή και εργαζόμενοι στον τουρισμό πληττόμαστε περισσότερο από όλους τους άλλους κλάδους της οικονομίας. Όλα τα χρόνια μαζεύαμε λίγα χρήματα το καλοκαίρι για να ζήσουμε το χειμώνα με 3 μήνες επίδομα ανεργίας, των 400 ευρώ. Φέτος αυτά τα χρήματα δεν θέλουν να μας τα δώσουν. Τα κέρδη τα παίρνουν αυτοί. Τις ζημιές τις πληρώνουμε εμείς. Οι εργοδότες αρνούνται να μας δεχτούν. Δεν έχουν καν την περιέργεια να ακούσουν τους εργαζομένους και τις προτάσεις που έχουν να τους κάνουν. Συνάδελφοι, δεν πρέπει να κάνει κανένας πίσω. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να προσέχει ο ένας την πλάτη του άλλου, να κάνουμε ιδεολογία μας την αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη είναι και το πραγματικό όνομα του σωματείου μας στο Grand Resort Πελοποννήσου. Αυτό κάνουμε πράξη, αυτό ζητάμε και από εσάς, συνάδελφοι. Όλοι μαζί μπορούμε. Απαιτούμε την επαναπρόσληψη όλων των εποχικών εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισκεπτισμό. Καλή δύναμη!